Καλησπέρα από την Ερτ Όπεν, την ελεύθερη φωνή της κοινωνίας. Ακούτε την εκπομπή στον αέρα της μοτοσυκλέτας με τον Θανάση Μουρίκη. Δύο μέρες πριν από την αλλαγή του έτους και έχουν πιάσει για τα καλά τα κρύα, πιάσαμε και εμείς εδώ πέρα στο λεκανοπέδιο χιόνι. Αισθανθήκαμε το χειμώνα και το καλοκαίρι, πήγαινα. Εντάξει, αυτό δεν θα γινόταν με τίποτα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Αισθανθήκαμε λοιπόν και εμείς το κρύο, βλέποντας τουλάχιστον χιόνι. Ελπίζω να καλυτερεύσει ο καιρός, να είναι πιο κοντά στο πλαίσιο της μοτοσυκλέτας, θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε. Προσοχή στους δρόμους, γιατί γλιστράνε ιδιαίτερα και το κρύο απαιτεί ιδιαίτερα καλό ντύσιμο. Μετά από πολλές προσπάθειες, μηνύματα στο Facebook, ήταν και οι καταστάσεις λειτουργικές τέτοιες, δεν θα μπορούσα άμεσα να επιτύχω την εκπομπή, τη δεδομένη που θα κάνουμε αυτή την Παρασκευή. Κατάφερα να έρθω σε επαφή με έναν από τους αγαπημένους μου οδηγούς από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, έναν άνθρωπο που τον είχα γνωρίσει προσωπικά και μας είχε διηγηθεί πάρα πολλές ιστορίες, αλλά μας είχε προσφέρει και ιδιαίτερο θέαμα μέσα από τις πίστες πολλά χρόνια τώρα. Και για να μην μακρηγορώ, δεν είναι άλλος από το φίλο μας τον Κώστα τον Πολίτη. Και χρόνια πολλά, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, να είστε καλά. Ήρθες λοιπόν, Κώστα, στην εκπομπή μετά από ένα μπάρκο που είχες τελευταία και σε έφερε πάλι κοντά στην οικογένειά σου Χριστούγεννα, Άγιες Μέρες. Τώρα να αλλάξει το έτος με την οικογένειά σου. Έχεις και δύο παιδιά. Έχω δύο παιδάκια, ναι. Πέρασαν τα χρόνια. Σε θυμάμαι τουλάχιστον εγώ και πάρα πολύ από τους ακροατές και τις ακροάτριες μέσα στις πίστες να δίνεις τις δυναμικές σου μάχες. Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για αυτές. Θα μιλήσουμε για τη μοτοσυκλετιστική σου πορεία. Αλλά επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος και περνάει, θα ήθελα να ξεκινήσουμε όπως συνηθίζω με τους περισσότερους καλεσμένους και να μας πεις ο Κώστας πώς ξεκίνησε να οδηγάει μοτοσυκλέτα εκείνα τα αρκετά χρόνια πίσω, κάνα δύο δεκαετίες πλάς. Και βάλε. Δύο δεκαετίες και βάλε. Και εγώ μικρό παιδί στο Περιστέρι. Μεγαλωμένος, μηχανόβη πολύ, άξι, καβάλαγα ό,τι έβρισκα, μηχανάκι. Από ποια ηλικία οδηγάς μοτοσυκλέτα, γιατί δεν μιλάμε τώρα για αγωνιστική μοτοσυκλέτα, δεν μιλάμε για πολιτική μοτοσυκλέτα στον δρόμο. Μοτοσυκλέτα καβαλάω από 10 χρονών, από το 1983. Με δικιά σου πρωτοβουλία, γιατί... Όχι. Πήγαινα και παρακάλαγα ένα φίλο του πατέρα μου και μου δίνει ένα RV50. Και γύρναγα εκεί στα στενά. Έκανες τις πρώτες σου τρέλες και αλήθειες. Τις πρώτες μου τρέλες, ναι. Περνάνε όμως τα χρόνια και σύντομα μπαίνεις στη διαδικασία την αγωνιστική, γνωρίζεις τους αγώνες και θέλω να μου πεις πώς εσύ γνωρίζεις τους αγώνες και πώς προσεγγίζεις αυτό που σήμερα σε έχει κάνει να είσαι όχι μόνο φυσικά στην εκπομπή αλλά και σε πολλές άλλες θέσεις μοτοσυκλετιστικές. Μάλιστα. Κοίταξε, είχα μεγάλη περιπέτεια με το δρόμο. Είχα πάντα μοτοσυκλέτα. Έτρεχα κι εγώ στον δρόμο. Ήταν η μόδα τότε, κόντρες και όλα αυτά. Και αυτός που πραγματικά διαφέρθηκε για να μπω εγώ στους αγώνες ήταν ο Ανδρέας ο Ψυχογιός με τον Παναγιώτη τον Ζαφύρη. Πόσο χρόνο ήσουν τότε? Συνεργείο. Τότε ήμουνα 24 χρονών. Εντάξει, 25. Δεν ήσουν πολύ μικρός. Όχι, δεν ήμουνα. Αγώνες πήγαινα, έβλεπα από μικρό στην Τρίπολη. Θαύμαζα εκεί και το Σκούρτα, το Σάκη, τον Ανδρέα τον Τζουκαλά. Δηλαδή έβλεπα αγώνες, τους ήξερα, αλλά δεν είχε πάει στο μυαλό μου να συμμετέχω. Και πώς γίνεται η πρόταση και αυτό το αλυσβερίσι να βρεθείς και σήμερα στις χάρες της εκκίνησης? Πώς γίνεται? Δούλευα στο συνεργείο του Παναγιώτη του Ζαφύρη και κάποια στιγμή, λόγω του ότι οδηγούσα γρήγορα στον δρόμο και έτσι λίγο παρακινδυνευμένα, πήρα μια μοτοσυκλέτα, με βοήθησε ο ψυχογιός ο Ανδρέας, μου έφερε ένα μοτέρ ολόκληρο δώρο, έναν ESR τότε 2,5, θυμάμαι. Ο Παναγιώτης το έβαλε, το στήσαμε και έκανα ένα αγώνα και πήγα πάρα πολύ καλά. Στήσατε την πρώτη αγωνιστική μοτοσυκλέτα και ξεκινάς από τη Super Sport 400. Έτσι. Την πολυπληθέστερη κατηγορία αναβατών που έχει περάσει ποτέ από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας. Ναι. Και έχουμε δει πολλούς τότε κολαπτώμενους να πρωταγωνιστούν, όπως ένας από αυτούς είσαι και εσύ φυσικά, στην πορεία της αγωνιστικής σου καριέρας. Ναι, κοίταξε, ήταν η εποχή με τα εισαγόμενα. Υπήρχε πολλή μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα. Υπήρχαν και χρήματα τότε, ήταν καλή εποχή και θυμάμαι ότι τρέχαμε μονά ζυγά τα νούμερα, δηλαδή είχε 62-64 συμμετοχές και τρέχαμε μονά ζυγά τα νούμερα. Κάθε προκριθέντες και μη προκριθέντες. Ακριβώς. Οι 30 πέρανε. 36, 34-36 τρέχαμε, αν θυμάμαι καλά. Αυτά λέγαμε και με το Μεριμέτη την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν πέρα. Και αυτός από την κατηγορία των Super Sport. Είχατε τρέξει μαζί κάποια χρονιά? Όχι, στη Super Sport όχι. Στα Super Sport 400 όχι. Ποτέ. Αλλά
όταν έτρεχε με ένα RVF, θυμάμαι που είχε κάνει, και αργότερα με ένα Λαβέρτα. Ο τελευταίος του αγώνα ήταν το RVF, αν δεν κάνω λάθος, ίσως προς πρώτη 300. Νομίζω, ναι. Εγώ είχα πάει, τον είχα δει. Είχα πάει στον αγώνα, τον είχα δει. Με σαν θεατής. Και με εκείνο το κουκουνάρι, το Λαβέρτα, τα 65 άλογα πήγε. Ναι. Εντάξει, κουκουνάρι, ναι, αλλά από ό,τι είχα πει και μιλήσει τότε και με τον Αντώνη, ήταν μηχανάκι που έστριβε, φρενάριζε, γι' αυτό και το πήγε γρήγορα, Αντώνης. Ήταν στημένη μοτοσυκλέτα. Ναι. Βοηθούσε από αλλού. Α, έτσι, μπράβο, ναι. Το 99 όμως έρχεται ουσιαστικά η κατηγορία η αγαπημένη που τρέχεις κυρίως σε αυτήν την κατηγορία. Έχεις τρέξει και σε μεγαλύτερα, σε περισσότερα κυβικά, που είναι η Super Sport 400. Και ξεκινάς το 99 με την πρώτη σου συμμετοχή στη σχάρα της εκκίνησης στα. 600 Super Sport. Super Sport 600, ναι. Στη σχάρα της εκκίνησης στα Μέγαρα. Στα Μέγαρα. Με Yamaha Ρο 6 και Σπυριδάκι. Βέβαια, ναι, Yamaha Ρο 6. Θέλω να μου πεις εκείνο τον αγώνα λίγο. Πρώτη επαφή με μεγάλα ονόματα. Γιάννης Μπούστας. Βέβαια. Μπούστας, ο Γιάννης ο Μπούστας, ο Σάκης ο Σινιώρης, ο Βουκάκης, Πουρνάρας, ο Πουρνάρας. Σπηλιώτης. Ο Σπηλιώτης, ο Μερεμέτης. Ήταν πάρα πολλά παιδιά γρήγορα. Ο Άλκης ο Σινιώρης. Ήταν ο Πιεράκος φυσικά. Ο Πιεράκος, ναι, ήταν ο Πιεράκος. Ήταν πολύ δυνατές εκείνες οι εποχές. Τώρα μιλάμε 99 ναι. Και πραγματικά με σουρανούς. Είχαμε και δύο πίστες ταυτόχρονα το 99. Είχαμε και τα Μέγαρα, και αλλά και τις ΣΕΡΕΣ. Το 98-99 φτιάχτηκαν οι ΣΕΡΕΣ. Το 99 ξεκινήσαν οι ΣΕΡΕΣ. Αλλά οι πρώτοι αγώνες ακόμα εμείς είχαμε την Πάχη και την Τρίπολη. Ξέραμε καλά. Είχαν σταματήσει οι τελευταίοι αγώνες στη Ρόδο να γίνονται τότε. Ναι, τη Ρόδο εγώ δεν την πρόλαβα. Θυμάμαι ότι τον πρώτο αγώνα στις ΣΕΡΕΣ όταν φτιάχτηκε. Τον κέρδισα εγώ. Ήταν με ένα Super Sport 400 με το Απρίλια. Το 98 λοιπόν ξεκίνησαν οι αγώνες στις ΣΕΡΕΣ. Οι ΣΕΡΕΣ, ναι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, γιατί είχα κάνει λάθος. Είχα πει 99 και ήταν ακριβώς στη θέση που κάθεσε ο Στέλης ο Χριστοδούλου, ναι, και ναι. Με διόρθωσε πολύ πιπεράτα. Οπότε ξέρεις, μετά από το Στέλη του Χριστοδούλου που μου έβγαλε κόκκινη σημαία, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ναι. Ο Στέλιος είναι και. Πιπεράτος και βέβαια. Είναι και γνώστης πολύ, γι' αυτό και. Αυτό είπε. Ο Χριστοδούλου είναι από τις πιο δυναμικές μορφές. Λοιπόν, δεν πειράζει, έχουμε και παρεμβολές αυτή τη στιγμή, αλλά θα διορθωθούν. Έρχεται λοιπόν το 99 και φεύγεις από τα Super Sport 400 και πας στην κατηγορία που μένεις, που είναι και η κατηγορία σου, νομίζω, τα 600. Είσαι γνήσιος 600. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι όλο τυχαίο για τα 600, γιατί όταν πρώτο έτρεξα, εμένα μου αρέσανε πολύ τα racing τα 2,5. Είχα καβαλήσει τη Racing 2,5 και είχα πάει πολύ γρήγορα σε δοκιμές. Τότε όμως μεσολαβήσανε κάποια άλλα πράγματα. Υπήρχε και μια μεγάλη ατυχία που είχα κανονίσει να τρέξω με τον Μανώλη τον Πάλι, ο οποίος δυστυχώς. Έφυγε ο Μανώλης ο Πάλι σε ένα τροχαίο στον δρόμο. Τελείως άδικα. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν τότε με πήρε για μάχα ο μάστορας ο Σπυριδάκης και μπήκα στα 600. Μ' αρέσανε πολύ τα racing, γιατί ήταν και αγωνιστικό μηχανάκι, αλλά και με τα 600 ήταν η εποχή που μικραίνανε. Δηλαδή δεν είχαν σχέση με τα 600 τα προηγούμενα. Ήταν η εποχή του minimal, όλα μικραίνανε σιγά σιγά. Το 1000 έγινε 600 και το 600 έγινε 2,5 racing σχεδόν. Ακριβώς, τουλάχιστον σε όγκο. Σε όγκο τουλάχιστον. Και σε κιλά. Ναι. Ήταν πάρα πολύ διαφορά τους τότε. Ειδικά το Ρο 6 έκανε τη διαφορά όταν ήρθε πολύ. Νομίζω ότι εκείνη την εποχή ήταν η καλύτερη μοτοσυκλέτα. Οπωσδήποτε. Έτσι νομίζω. Ήταν πολύ ευνοημένοι όσοι ήταν πάνω σε Ρο 6 και το έζησε και εσύ από τη σέλα του. Ναι, βέβαια. Πολύ καλή μοτοσυκλέτα. Ήμουνα 3 χρόνια με τον Μάστορα το Σπυριδάκη. Μετά έτρεξα με το Μάνο τον Πετρόπουλο με ένα Σουζούκι. Μετά έτρεξα με το μάστορα τον Γιώργο τον Κουτσουμπό με Honda. Και μετά με το Χρήστο, το Μάκη με Yamaha. Εκείνη η εποχή που μιλάμε για την πολυπληθέστερη κατηγορία πλέον που έχει γίνει η Super Sport 600. Ναι. Γιατί τα Super Sport 400 από το 2001 και μετά δεν υπάρχουν. Οπότε ουσιαστικά η πιο ενδιαφέρον κατηγορία που υπάρχει για το πρωτάθλημα είναι τα 600 με το παραδοσιακό kit που είχαν οι περισσότερες μοτοσυκλέτες, κεντροφόρους και τα σχετικά. Πιο τεχνικά θέματα είναι αυτά. Σε κάνει να γίνεις αναγνωρίσιμος και στο κοινό. Βλέπουμε εκεί πέρα τον Κώστα τον Πολίτη να έρχεται, παρότι είχες άτυχες στιγμές, η αλήθεια είναι, γιατί οδηγούσες πάρα πολύ δυναμικά με ψυχή. Δηλαδή είχες τσαμπουκά την ώρα της οδήγησης. Σου άρεσαν οι μάχες και θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Κατά τη διάρκεια του σιρκουή, σου άρεσε να είσαι πρώτος και να κυνηγάει από πίσω σου, να σε κυνηγάνε αθλητές, ή ήθελες να είσαι μέσα σε ένα κουρνιαχτό μάχης και πολέμου? Ναι, κοίταξε να δεις. Η οδήγηση στην πίστα είναι κατ' εμέ η προέκταση του χαρακτήρα. Εμένα μου άρεσε μέσα στην πίστα, μέσα στον αγώνα, να τρώγομαι, να πηγαίνω γρήγορα, να υπάρχουν αλλαγές. Είμαι και αυθόρμητος
έτσι κι αλλιώς. Έτσι αισθανόσουν τον αγώνα. Ναι, ακριβώς. Και είχα αρκετές πτώσεις. Αρκετές φορές έχω κινηθεί πολύ γρήγορα. Όλα τα είχα μπόλικα. Δηλαδή το ζούσα αυτό, μ' άρεσε πάρα πολύ να οδηγώ στα όρια. Κώστα, είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν πρωτάθλημα εκείνη την περίοδο. Σίγουρα το μάτι τους δεν θα μπορούσε να ξεκολλήσει από πάνω σου. Υπήρχαν και άλλοι οδηγοί που ήταν πολύ γρήγοροι, αλλά εσύ είσαι από την οικογένεια των εντυπωσιακών οδηγών, που αυτό που μας λες αυτή τη στιγμή ότι σου άρεσαν οι μάχες, το έχουμε βιώσει όσοι παρακολουθούσαμε αγώνα. Είχες διαφορετικό ρυθμό και άλλη προσέγγιση αγωνιστικά την ώρα που βρισκόσουν μέσα σε ένα κουρνιαχτό με συναθλητές και τρέχατε όλοι μαζί. Περιμέναμε να το δούμε αυτό και το ζήσαμε δυναμικά και από την κερκίδα όσοι το είδαμε. Εντάξει, πιστεύω ότι εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό, αλλά ίσως ήταν και η μεγάλη μου, πώς θα το πούμε, το νιώθω αυτό, έβγαινε από μέσα μου ταχύτητα που δεν μπορούσα να την κόψω. Δεν μπορούσα, δηλαδή ήθελα κάθε γύρο να κινούμε και πιο γρήγορα, άσχετα αν ήμουν πρώτος, αν ήμουν δέκατος, αν ήμουν πέμπτος ή ό,τι και να ήταν αυτό. Έτσι μπορούσα και έβλεπα και καλύτερα και το μηχανάκι, δηλαδή μου άρεσε να είμαι στο όριο με το που θα ξεκινήσει, δηλαδή ο αγώνας μου αρέσει πολύ να είμαι στο όριο μέχρι να τελειώσει. Αυτό έχει και τίμημα. Εγώ το έχω πληρώσει καλά αυτό. Να θυμηθούμε την περίοδο που τραυματίστηκες και γύρισες τραυματισμένος μετά από 2,5 εβδομάδες περίπου με το χέρι του μπανιασμένο και έτρεξες. Α, ναι. Ναι, αυτό είχα χτυπήσει, είχα χειρουργηθεί και μετά από 12-13 μέρες πήγα, έτρεξα και ξανά πέσα. Αλλά παρόλα αυτά κινήθηκα πάλι γρήγορα. Έτσι το βλέπα, έτσι μου άρεσε. Δεν ήμουνα ποτέ αθλητής. Εγώ, δηλαδή, ήμουνα μηχανόβιος, πώς να το πούμε. Μ' άρεσε να οδηγώ αγωνιστικά πάνω πώς να το πούμε, στην πετονιά. Αυτό μου αρέσει που λες, γιατί ουσιαστικά μου πετάς τον μπαλάκι για την πορεία βέβαια της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή οι αγώνες ταχύτητας έχουν εξελιχθεί, αν και με μια δύσκολη περίοδο που διανύουμε, έχουν εξελιχθεί από τους αθλητές πολύ αθλητικά. Και λέω αθλητές και όχι αναβάτες, γιατί πρέπει να υποστηρίζονται από μια καλή φυσική κατάσταση, διατροφή. Βέβαια. Και το βλέπουμε από τους πρώτους τουλάχιστον του βάθρου, βέβαια, ότι δεν είναι αυτοί που ήταν πριν από 10-15 χρόνια. Έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Ουσιαστικά κάναμε μια πολύ γρήγορη αναδρομή. Ξεκινάει ο Κώστας ο Πολίδης από τα Super Sport 400, μοτοσυκλετιστής του δρόμου, όπως πώς αλλιώς θα ήταν οι περισσότεροι. Σε μεγάλη ηλικία μπαίνουν στους αγώνες 24 ετών. Και το 99 μεταπηδάς από την κατηγορία της Super Sport 400 στα Super Sport 600, που από εκεί γίνεσαι και γνωστός. Προτείνω να περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι δρυμύτεροι για να συζητήσουμε φυσικά για μοτοσυκλέτα. Επανερχόμαστε στον αέρα της μοτοσυκλέτας με τον Κώστα τον Πολίτη, έναν αναβάτη που τον γνωρίσαμε μέσα από τους αγώνες ταχύτητας. Αλλά Κώστα, δεν είσαι απλά ένας αναβάτης αγώνων ταχύτητας, είσαι κυρίως μοτοσυκλετιστής. Και έτσι, επέτρεψέ μου να πω ότι εγώ σε γνώρισα μέσα από τις ιστορίες που είχες διηγηθεί έτσι γρήγορα, ρε παιδί μου, στο πεζοδρόμιο, στα πίτε, έξω από το ξενοδοχείο, όταν πηγαίναμε προς την πίστα και μας έλεγες πάντα μία ιστορία. Γραφικός, ευρηματικός και ουσιαστικός. Και εκείνη η εποχή στις Σέρες, για να σου πετάξεις τον μπαλάκι να ξεκινήσεις κάποιες από τις ιστορίες που ό,τι θυμηθείς θα μας πεις, ήταν μια οικογένεια που ανέβαινε πάνω με μοτοσυκλετιστές που αγωνιζόντουσαν και από πίσω τους κάθε αναβάτης είχε και την οικογένειά του, βοηθούς, μηχανικούς. Ήταν ένα τσίρκο που ανεβοκατέβαινε από Τρίπολη στις Σέρες, Μέγαρα, και έτσι υπήρχε μια τριβή. Βέβαια. Ο καθένας είχε το χαρακτήρα του. Εσύ ήσουν λοιπόν ένας περιγραφικός, δυναμικός αναβάτης, αλλά και αγαπητός από όλους. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Θυμήσου λοιπόν, μάλλον εγώ θυμάμαι και θα στο πετάξω τον μπαλάκι επιτέλους, κάποιες ιστορίες μας είχες πει στις Σέρες. Για πάμε λίγο να δούμε ο Κώστας πόσο μοτοσυκλετιστής και τι άλλα πράγματα έχει βιώσει πέρα από την πίστα και τους αγώνες. Θα σου πω λοιπόν μια ιστορία που έχει πολύ πλάκα, η οποία είναι το 1998-99. Τιμαζόμασταν και φορτώσαμε τα μάξι στον Νικήτα τον Κουβαίο. Τρέχαμε τότε με το Απρίλια με την Κούπερ και ο Νικήτας ως γνωστόν τότε είχε ένα φοβερό σκυλί, τον Ντόντο, αν θυμάμαι καλά. Και είχα πάρει εγώ το φορτηγό με τη μοτοσυκλέτα, με τα παιδιά, ένα δεύτερο μηχανάκι ας πούμε, και με έστειλε σε ένα δικό του βενζινάδικο να βάλουμε αέριο στο φορτηγάκι για να φύγουμε πάνω να πάμε Σέρες. Ο βενζινάς ήξερε λοιπόν τον Νικήτα και καθώς πήγαμε εμείς και του λέω έτσι, βάλε μου, είπε ο Νικήτας, ας πούμε, φουλάρισέ το που να φύγουμε, με ρώτησε τι κάνει ο σκύλος. Να πούμε ποιος είναι ο σκύλος όμως. Ο σκύλος ήταν και συνέτερος
του Νικήτα του Κοβέου. Ο Σπηλιοτόπουλος. Ο Σπηλιοτόπουλος. Τον ξέρω όλοι, ο σκύλο. Έτσι. Εγώ λοιπόν νόμιζα ότι μου μίλαγε για το Σπηλιοτόπουλο και του λέω: ο σκύλο καλά είναι, αλλά έχει πάει, του λέω, στην Καλαμάτα γιατί έχει κάποιο πρόβλημα η μητέρα του και θα έρθει πάνω στις Σέρες κατευθείαν. Τότε λοιπόν πήρε τηλέφωνο αμέσως ο Βενζινάς και του λέει του Νικήτα: θα τους κρατήσω εδώ. Πρέπει να έχουν πιει. Δεν μπορεί να φύγει ο άνθρωπος από εδώ για το καλό όλων μας. Μόλις λοιπόν το καταλάβαμε, λιποθυμήσαμε από τα γέλια. Μα συνόδευε μέχρι 8 ώρες κάναμε να ανέβουμε. 8 ώρες γελάγαμε. Είναι αλήθεια ότι και μια άλλη φορά ανέβαινες πάνω και στις Σέρες και κάπου στο ύψος του πέταλου του Μαλιακού, εκεί πέρα περνάγαμε από το κάτω μέρος από πολλές παραθαλάσσιες περιοχές τότε. Βρήκες και μια παρέα μοτοσυκλετιστές, πιτσιρικάδες. Yeah. Για θύμισε μου, τι είχε γίνει τότε? Ήσανε με το αυτοκίνητο και με την κοπέλα σου τότε και ανεβαίνατε πάνω? Όχι, ήμουνα με το αυτοκίνητο και με ένα φίλο, το Γιάννη, το Δόγα. Και ανεβαίναμε και δεν είχα χαρτιά εγώ, δεν είχα το δίπλωμά μου, κάτι δεν είχα μαζί. Δεν θυμάμαι τώρα, να σου πω ακριβώς. Και θυμάμαι βρήκα, ήταν κάτι πιτσιρικάδες, με παπάκια, με κάτι ζούνταπ, με κάτι... Ό,τι είχε ο καθένας. Ό,τι είχε ο καθένας και ήταν σαν τρελά εκεί πέρα και... Μπήκα μέσα στην παρέα, έλεγα στην αστυνομία άλλα ντάλα... Τους είπες στην αστυνομία, που θυμάμαι την ιστορία, ότι το δίπλωμά σου κάπου δεν το έβαλε η κοπέλα σου ή ο φίλος σου, δεν το πήρε μαζί. Ναι, του είπα, η κοπελιά μου, λέω, δεν μου το έβαλε μαζί μου, πήρα αλλονού τα χαρτιά να του τα δώσω. Οι πιτσιρικάδες ήρθαν στο πλευρό μας, μετά φωνάζανε, έγινε ένα, δεν θυμάμαι τώρα κιόλας, χαμός των Ιουδαίων έγινε εκεί. Ναι. Παρόλα αυτά, ότι φωνούσαν παντού όπου έβλεπες ρόδα, ήσουν μέσα. Μα δεν γινότανε. Έπρεπε κάτι να κάνω και είδα τους πιτσιρικάδες και χώθηκα μαζί τους. Όλοι οι μηχανόβοι φωνάζανε και αυτοί τρέχουν στους αγώνες και αφήστε τους και χίλια δύο πράγματα. Αλλά έγινε ένας τζερτζελές καλός εκεί. Ευτυχώς φύγαμε. Μας αφήσανε και φύγαμε. Πήγαμε. Και φτάσατε πάνω και μας είπατε και την ιστορία επιτέλους. Ναι, ναι, και φτάσαμε. Και πιτσιρικάδες πολύ καλοί. Αν δεν έτρεχες σε αγώνες ταχύτητας, είχες σκεφτεί τι άλλο θα έκανες? Δηλαδή, με τι άλλο θα είχες καταπιαστεί έτσι, για να βγάλεις αυτή την ένταση και την ενέργεια? Δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Ούτε το έχω, έχω κάτσει να σκεφτώ. Όταν δεν έτρεχα στους αγώνες, δεν καθόμουν σε μεριά. Ήμουν όλη μέρα πάνω σε ένα μηχανάκι και λύσαγα στον δρόμο. Ευτυχώς είχα τύχει αρκετή και πρόλαβα να μπω στους αγώνες. Γιατί... Θα βγάζεις την ενέργεια πιθανόν στον δρόμο και θα ήταν και ίσως εις βάρος σου. Θα ήταν εις βάρος μου, δεν πρόκειται να κατέληγε πουθενά αλλού. Δεν νομίζω. Γιατί ήμουν αρκετά υπερκινητικός με το μηχανάκι, μόνο μοτοσυκλέτα ήθελα, τίποτα άλλο. Είχες κάποιο team από φίλους που μπορούσαν να έρθουν τότε και να σε παρακολουθήσουν στα Μέγαρα ή ακόμα πιο εύκολα στις Σέρες, στην Τρίπολη, ακόμα πιο εύκολα στα Μέγαρα? Υπήρχε κόσμος δηλαδή, φιλαράκια από την περιοχή που ερχόντουσαν να δουν τον Κώστα? Ναι, ερχόντουσαν. Φίλοι μου αρκετοί ερχόντουσαν. Πιστεύεις ότι αποτέλεσες εσύ κίνητρο για κάποιους ανθρώπους να μπουν στους αγώνες? Δηλαδή κάποιος από τους φίλους μπήκε εξαιτία σου? Κοίταξε να δεις. Δεν νομίζω κάτι τέτοιο, γιατί εγώ δεν υπήρξα αθλητής. Εγώ μπήκα στους αγώνες γιατί μου άρεσε πολύ να οδηγάω και ειδικά αγωνιστικά. Αλλά δεν ήμουνα, πώς να σου το πω, δεν θα ήμουνα καλό παράδειγμα για κάποιο παιδί να μπει στους αγώνες. Γιατί δεν έκανα αθλητισμό. Πώς όμως μπόρεσες και τότε που τα πράγματα είχαν αρχίσει? Ενέργεια, από ενέργεια. Από ενέργεια μπορούσα και έβγαζα τον αγώνα και όλα αυτά. Από ενέργεια, δεν νομίζω από τίποτα άλλο, και από θέληση. Τώρα θα ήθελες να ξαναβρεθείς μέσα σε μια πίστα να τρέξεις? Ναι, βέβαια. Βέβαια, κάθε μέρα το σκέφτομαι. Θυμάσαι από εκείνες τις στιγμές τις αγωνιστικές? Και αν ναι, ποιες πιο πολύ σου έρχονται στη μνήμη? Δηλαδή το τέλη του 90, αρχές 2000, ποια ομάδα είναι αυτή που σε συγκίνησε περισσότερο? Κοίταξε να δεις, η κάθε ομάδα είχε τα καλά της και τα κακά της. Ευτυχώς για μένα, κάθε φορά που έτρεχα με διαφορετική ομάδα, είχε και κάτι ξεχωριστό. Οποιαδήποτε ομάδα έτρεξα, δηλαδή και ο Νικήτας και στην Κούπερ και ο Νικήτας και ο Γιαβάκιας και ο Πιεράκος και ο Χρήστου, ο Γεωργόπουλος που κάναμε δύο αγώνες, τρεις μαζί. Γενικώς. Από την πρώτη μέρα που καβάλισα μοτοσυκλέτα μέχρι και που σταμάτησα για λόγους που έκανε οικογένεια και
έχει προτεραιότητα πια, ας πούμε. Όλοι, όλα κάτι, κάτι μου έχουν δώσει. Αν σου δινόταν ευκαιρία αυτή τη στιγμή για το 2017 και είχες φυσικά και το χρόνο, γιατί πλέον η ζωή σου έχει αλλάξει αρκετά με την πορεία που έχεις αυτή τη στιγμή, ναι, θα επιλέγεις να συνεχίσεις να τρέχεις το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα? Δηλαδή το 2017 αν σου έδινε κάποιος μια προσφορά, πώς θα το έβλεπες και ποια κατηγορία θα επιλέγεις? Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Όπως είναι τώρα τα πράγματα, η μεγάλη μου θέληση, η μεγάλη μου, πώς θα το πούμε, αυτό που θέλω να κάνω είναι να είμαι κοντά στα παιδιά μου. Να οδηγήσω μηχανάκι στην πίστα, το θέλω όσο τίποτα άλλο. Αλλά έχουν αλλάξει προτεραιότητες και δεν θέλω να μπαίνω σε αυτό. Δηλαδή αν κάποιος μου πει να τρέξω, ήδη μπορώ να οδηγήσω μηχανάκι. Μιλάω με παιδιά, μιλάω με φίλους, μιλάω με ανθρώπους και μου δίνουν μοτοσυκλέτα. Αλλά είναι έτσι τα πράγματα που δεν μπορώ να τρέξω. Έχεις βάλει προτεραιότητες? Ναι, η προτεραιότητά μου τώρα είναι η οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Έχεις βάλει κάποιο σκοπό, κάποιο στόχο, ώστε όταν γυρίσεις από τα πλοία να φτιάξεις λίγο διαφορετικά τη ζωή σου και να μπορέσεις να παντρέψεις και τους αγώνες ταχύτητας μαζί φυσικά με την οικογένεια? Κοίταξε να σου πω. Εμένα, επειδή μου αρέσει πολύ όλη η ιστορία με τους αγώνες, μου κάνει το ίδιο χαρά όταν βλέπω καινούργια νέα παιδιά που πάνε γρήγορα. Αισθάνομαι την ίδια χαρά σαν να έτρεχα κι εγώ. Εγώ νομίζω ότι τώρα πια να μπορέσω να κάνω έναν αγώνα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2, ας πούμε, και να μπορώ να πηγαίνω να οδηγώ μοτοσυκλέτα μέσα στην πίστα, μου φτάνει. Γιατί έχω και 12-13 χρόνια, έχω τρέξει κάθε χρονιά με τα πάντα, με συγκινήσεις, με τούμπες, με σημαίες, με... δηλαδή τα έχω πάρει όλα αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δόξα και τραυματισμός είναι καταστάσεις που τις έχεις γνωρίσει από κοντά, έχεις γνωρίσει τη συγκίνηση του αγώνα και απλά αυτό που σου λείπει, όπως είπες και στην αρχή της εκπομπής, είναι αυτό το συνέστημα της οδήγησης μες στην πίστα και όχι ο ανταγωνισμός, ο αθλητικός ανταγωνισμός που μπορεί να υπάρχει. Άλλωστε, εσύ να οδηγήσεις ήθελες. Ναι, μα ακόμα θέλω να οδηγώ, αλλά δεν θέλω να το κάνω τόσο πολύ επαγγελματικά, γιατί νομίζω πια ότι είναι πολύ καλύτερο να κοιτάμε την εξέλιξη. Δηλαδή χαίρομαι δύο φορές όταν βλέπω νέα παιδιά που πάνε γρήγορα. Έχω ξεχωρίσει, ας πούμε, δύο-τρία παιδιά. Να αναφερθούμε σε ονόματα. Ναι. Δηλαδή είναι το ίδιο σαν να τρέχω εγώ. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λες, γιατί φαίνεται ότι είσαι άνθρωπος συναισθηματικός και αντιλαμβάνεσαι την κατάσταση ακόμα και μέσα από βιώματα άλλων ανθρώπων. Και μακάρι να ήταν οι περισσότεροι να ήμασταν έτσι, γιατί αυτό λέγεται ανιδιοτέλεια. Και λείπει από την ελληνική κοινωνία και από τους ελληνικούς αγώνες. Τολμώ να πω ότι υπάρχει ένας εγωισμός που δεν έχει αφήσει δυστυχώς την κατάσταση να εξελιχθεί και να φτάσει στο επίπεδο που θα έπρεπε. Και στην ελληνική κοινωνία, αλλά και μέσα από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Νέα παιδιά, όπως είναι και ο Γιάννης ο Περιστεράς, θα ήθελα να αναφερθούμε. Ο Γιάννης ο Περιστεράς είναι ένα παιδί που είναι αρκετά τυχερό, γιατί ο πατέρας του, τον ξέρω προσωπικά πολλά χρόνια, κάνει αυτό που θεωρώ, πιστεύω εγώ, ότι είναι το καλύτερο. Προσπαθεί να βγάλει το παιδί έξω από τα σύνορα. Έξω από τα σύνορα είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες προσπάθειες που έχουν γίνει για κάποιο αναβάτη και νομίζω ότι θα έχει μεγάλο και πολύ καλό αποτέλεσμα. Όσο και να φτάσει έξω, σίγουρα εδώ θα έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Κώστα, δεν είπαμε ότι έχεις πάρει ένα πρωτάθλημα στη Super Sport 600 και αξίζει να το πούμε, είσαι πρωταθλητής. Ο πρωταθλητής δεν είναι μια χρονιά, είναι για πάντα, από τη στιγμή που θα βάλει τον άσο στη μοτοσυκλέτα του. Οπότε έχεις δει σφαιρικά την κατάσταση και από ό,τι μας λες, χωρίς να το κυνηγήσεις όσο το κυνηγήσουν άλλοι αθλητές, από την καψούρα που είχες για να οδηγήσεις, προέκυψε και η πρώτη θέση στο πρωτάθλημα. Και αυτό δεν είναι καθόλου λίγο. Γιατί μιλάμε εδώ με ένα μοτοσυκλετιστή. Δηλαδή το πάθος σε έφερε στην πρώτη θέση του βάθρου και σε μια εποχή με πολύ υψηλότερο τουλάχιστον ανταγωνισμό από ό,τι είναι σήμερα. Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτό είναι το προφίλ του αναβάτη που είμαι εγώ. Έχω χάσει πολύ περισσότερα από αυτά που έχω κερδίσει σε τίτλους στους αγώνες. Όμως αυτό δεν με πειράζει καθόλου, γιατί ποτέ δεν ξεκίνησα εγώ μια χρονιά για να πάρω το πρωτάθλημα. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Δεν κοίταγα ποτέ. Ίσα ίσα που έχω και πτώσεις, ενώ ήμουν πρώτος στο πρωτάθλημα και... εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι μέσα στο χώρο, να είμαι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό με ενοχλεί, ας πούμε, και τώρα λίγο, που δεν είμαι μέσα στο παιχνίδι.
Άσχετα με καβαλάω ή όχι. Να πάρεις το συνέστημα θέλεις. Ναι, να είμαι εκεί, ας πούμε. Την ατμόσφαιρα. Αγώνες. Ναι, ναι, μπράβο. Αυτό με ενοχλεί περισσότερο απ' όλα. Όχι το ότι δεν κάνω αγώνες. Το ότι δεν μπορώ να είμαι τώρα μες στο παιχνίδι λόγω της δουλειάς και όλα αυτά. Κώστα, το παιχνίδι αυτό το παρακολουθείς αυτή τη στιγμή? Ναι, βέβαια. Όσο μπορώ παρακολουθώ, γιατί είμαι και αρκετό καιρό έξω. Και το παρακολουθώ και. Το ίντερνετ όμως μας έχει δώσει πολύ μεγάλη δύναμη. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι μια άλλη εποχή, μια άλλη κατάσταση. Βέβαια, βέβαια. Που να το ξέραμε ότι θα έρθει η εποχή που θα είσαι σε ένα πλοίο ή τέλος πάντων σε μια άλλη χώρα και θα βλέπεις τα πράγματα σχεδόν σαν να είσαι δίπλα τους. Ναι, ναι, παρακολουθώ πολύ. Βλέπω και τα νέα τα παιδιά, βλέπω και οι αναβάτες που έχουμε τρέξει και μαζί, που έχουν εξελιχθεί. Δηλαδή, βλέπω την προσπάθεια του Σάκη του Σινιόρη. Πήρε το πρωτάθλημα πάλι φέτος. Το 10ο πρωτάθλημα. Το 10ο το πρωτάθλημα. Ο Σάκης έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Ο Σάκης ήταν και αθλητής. Το έχει κυνηγήσει πάρα πολύ. Ο Παρασκευόπουλος εξεπλάγει. Πολύ γρήγορος. Έχει βγάλει πολύ καλό οδηγικό χαρακτήρα στην πίστα. Πολύ δυνατός. Και ο Παρασκευόπουλος και ο Χάρης είναι αθλητής. Ασχολείται πάρα πολύ με τη φυσική του κατάσταση, μαραθωνοδρόμος. Ο Χάρης πιο πολύ από όλους. Από όλους. Νομίζω ότι δεν έχει περάσει από το πρωτάθλημα τόσο πολύ αθλούμενος αναβάτης. Ναι, ναι, ναι. Ο Χάρης ξέρει τι ζητάει, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Βέβαια. Όπως έχω δει και νέα παιδιά, ας πούμε, αυτό το παιδάκι, το Κορονάκι, το Βασίλη, αν δεν κάνω λάθος, το έχω γνωρίσει ένα συμπαθέστατο παιδί. Του αρέσει πολύ μοτοσυκλέτα, τον έχω δει, το έχω δει στα μάτια του, το έχω δει στην όψη του. Αυτό είναι το καλό μέσα, ότι μπορείς και να γνωρίζεις, βλέπεις πράγματα που επειδή έχεις το συναίσθημα και σε οδήγησε το συναίσθημα να μπεις μέσα στην πίστα, μπορείς και αναγνωρίζεις, μεταφράζεις βλέμματα, ανάσες και ανθρώπους μέσα από όχι προτάσεις ή οδηγική εικόνα, αλλά μέσα από άλλες επαφές που μπορεί να έχεις μαζί τους και βλέπεις, ναι, την καψούρα τους, ρε παιδί μου. Ναι. Το καταλαβαίνω, το βλέπω τη σπίθα στο μάτι τους, ας πούμε. Έχω δει, ας πούμε, δύο-τρεις οδηγούς που κατ' εμέ αργότερα θα κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα, θα γίνουν σίγουρα πρωταθλητές, όπως είναι και του φίλου μου του Καρακώστα. Τα Καρακωστάκια. Τα Καρακωστάκια και ο Δημητράκης και ο Νίκος είναι πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα, έχει κάνει προσπάθεια μεγάλη και ο Γιώργος. Τρέχει, πάει έξω. Όσο μπορεί δηλαδή για να εξελιχθούν τα παιδιά και το αξίζουν. Από αναβάτες έχουμε σίγουρα λαμπρό μέλλον. Ναι. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι κατά πόσον οι υποδομές, οι συνθήκες και όλη η κατάσταση και αρχή γενομένης φυσικά της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, που από εκεί εξαρτώνται τα πάντα, θα εξελιχθούν ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε αυτά τα φυτώρια να μας δίνουν την ενέργεια που έχουν αυτή τη στιγμή μέσα σε ελληνικό τερέν. Θα πρότεινα να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και να έρθουμε να σχολιάσουμε την παρούσα κατάσταση στους ελληνικούς αγώνες, όλες όσες εικόνες φυσικά έχεις, και να μας πεις ποια γνώμη έχεις και τι σ' αρέσει και τι δεν σ' αρέσει. Γιάννη Σασημακόπουλο, στον ήχο και την κονσόλα, και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί. Είμαστε στον αέρα της μοτοσυκλέτας με τον Θανάση Μουρίγη και τον Κώστα Πολίτη. Μιλάμε φυσικά για μοτοσυκλέτα, για αγώνες ταχύτητας και όχι μόνο φυσικά. Ο Κώστας, εκτός από αγωνιζόμενος, είναι και μοτοσυκλετιστής. Κάνουμε μία έτσι αναδρομή στο παρελθόν. Θυμόμαστε αγώνες ταχύτητας από τη δεκαετία του 90, το 2000. Κώστα, μας είπες πώς ξεκίνησε τα λοιπά. Αυτό όμως που δεν μας είπες ήταν ποιοι ήταν οι αναβάτες πρότυπα για εσένα. Ποιους είδες δηλαδή και είπες, αχ. Κοίταξε να δεις, ο αναβάτης που έβλεπα να οδηγεί και καθυλωνόμουνα ήταν ο Σάκης ο Σκούρτας. Ήταν ένα πράγμα φοβερό, είχε ένα στυλ στο μηχανάκι αξεπέραστο, ειδικά για την εποχή. Τον οδηγικό χαρακτήρα όμως που λάτρευα να βλέπω ήταν το Αντρέα του Τσουκαλά. Ο Τσουκαλάς ήταν πιο μπρουτάλ στην οδήγηση. Ήταν πιο απρόβλεπτος. Ήταν ικανός για το υπέρτατο και για το χειρότερο, ας πούμε. Να μολύσει τα φέρνα και να γίνει. Ο Τσουκαλάς ήταν, ναι, τον έβλεπα και τρελαινόμουν με το χαρακτήρα που οδήγαγε. Μπορούσες δηλαδή μέσα από την οδήγηση να δεις το χαρακτήρα του ανθρώπου που είναι πάνω στη μοτοσυκλέτα? Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν φοβερή διορατικότητα που μου λες. Δεν νομίζω διορατικότητα. Πιστεύω ότι αν λίγο τα έχεις δει τα πράγματα έτσι πιο καλά, πιο κοντά, σε πάει από μόνο του. Με το Σάκη το Σκούρτα, ας πούμε, άμα κάτσεις και μιλήσεις, θα σου μιλήσει, θα τον προσέχεις, θα τον κοιτάς στα μάτια. Έτσι οδήγαγε.
δεν έφευγε, δεν φεύγαν τα βλέμματα από πάνω του καθόλου. Είτε ήταν πρώτος, είτε πάλευε από πίσω για να πάει μπροστά, ας πούμε. Ο Ανδρέας ο Τσουκαλάς τρελαμένα οδήγαγε, τρελαμένα έστριβε, τρελαμένα φρενάριζε, όλα τα έκανε παράξενα. Υπήρχε ένταση. Ναι, και με αυτό το πράγμα έτσι κάθεσαι και μιλάς με τον Ανδρέα. Είναι και φίλος μου ο Ανδρέας και πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, και δηλαδή όταν είμαστε τετατέτ και μιλάμε, είναι, όπως μου μιλάει, έτσι οδηγάει. Θα μου φέρει σε επαφή με τον Ανδρέα να έρθει εδώ στην εκπομπή. Τον έχω γνωρίσει προσωπικά, έχουμε μιλήσει πανηλημμένος, αλλά θέλω έναν Ανδρέα Τσουκαλά πίσω από το μικρόφωνο. Έχει και αυτός πάρα πολλές ιστορίες που με τα 60 λεπτά του χρόνου, του καθαρού χρόνου, δεν είναι 60 λεπτά βέβαια, δεν θα μας φτάσουν. Με τον Ανδρέα ειδικά όχι. Ο Ανδρέας προσωπικά εγώ πιστεύω ότι είναι από τα μεγαλύτερα κομμάτια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Και για τη σύγχρονη ιστορία. Υπήρξε πάρα πολύ γρήγορος, πολύ αυθόρμητος και λάτρευε την επικινδυνότητα μες στην πίστα. Του άρεσε και αυτόν να πηγαίνει πάρα πολύ στα όρια. Πέρασες από το «δε φοβότανε» και πήγες στη λατρεία της επικινδυνότητας. Έχεις περάσει τη λεπτικό κοινή γραμμή που υπάρχει συνήθως. Δεν γίνεται να φοβάσαι. Το κάθε πράγμα έχει τίμημα. Κώστα, εσύ φοβήθηκες ποτέ μέσα σε αγώνα? Δηλαδή, ας μιλήσουμε για την αρχή, την ουδέτερη, του ουδέτερο συνέστημα που είναι στην σχάρα της εκκίνησης. Φοβήθηκες πριν ξεκινήσει ο αγώνας, είχες αγωνία? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Ποτέ ούτε καμία τούμπα, καμία πτώση, κανένα χτύπημα δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να σταματήσω να τρέχω. Κοίταγα πώς θα γίνω γρήγορα καλά να ξανακαβαλήσω μοτοσυκλέτα. Όχι, τίποτα από αυτά. Αυτό που με λύγησε, που πραγματικά με λύγησε σαν άνθρωπο, ας πούμε, και ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είχα πει τότε, έπιασα, ας πούμε, τον εαυτό μου να λέω ότι δεν θα ήθελα να ήξερα καμία μοτοσυκλέτα, κανένα χώρο αγώνων, να μην είχα καβαλήσει ποτέ. Ήταν όταν χάθηκε ο Άλεξ ο Σινιώρης. Μεγάλη απώλεια, γιατί ο Άλεξ ήταν πάρα πολύ άνθρωπος, κοντά σε όλους, επικοινωνιακός, ήταν και δημοσιογράφος του ειδικού τύπου. Ήταν μοτοσυκλετιστής, δεν ήταν μοναγωνιζόμενος, δεν πήγαινε με το smart στην δουλειά του. Δυστυχώς στη Βάρη Σκοροπίου, ένα πρωί που πήγαινε για να διδάξει, που ήταν δάσκαλος σκι, θαλάσσιο σκι, βγήκε ένα φορτηγό από κόκκινο και. Ναι, δυστυχώς. Ο Άλεξ δεν είναι πια μαζί μας. Θα είναι πάντα στο μυαλό μας όμως. Είναι από τις μοναδικές φυσιογνωμίες που έχουν περάσει. Έφυγε νέος, δυνατός, ωραίος και πρωταθλητής. Έτσι. Καλά κάνουμε και τον θυμόμαστε, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε και αυτά, γιατί είναι μνήμη ενός πολύ μεγάλου ανθρώπου από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας και στήχησε σε πολλούς η απώλεια. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω, ούτε με τον αδερφό του μίλησα για τον Άλκη, ούτε ήθελα, αλλά από τη στιγμή που δίνεις εσύ το βήμα σε μένα, έπρεπε να το πούμε. Ναι, στο δίνω, γιατί είναι η αλήθεια αυτή. Δηλαδή. Πραγματικά τότε λύγησα. Και είναι περίεργο και παράδοξο ότι φύγανε πολλοί άνθρωποι από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας στο δρόμο. Δηλαδή ένας από αυτούς είναι ο προλεγούμενος Άλκης, άλλος ένας ήταν ο Βασίλης ο Παπαγεωργίου, τελείως άδικα. Δυστυχώς. Απλά γιατί δεν φόρεσε το κράνος του κάποια στιγμή σε μια πλατεία, κάνοντας έτσι μια πλυβόλτα με ένα μονοκίνητρο Yamaha. Και όχι μόνο. Ο Μανώλης ο Πάλης. Εγώ προσωπικά έχω χάσει αρκετούς φίλους. Δυστυχώς είναι το τίμημα αυτό. Είναι πολύ επικίνδυνο, πιο επικίνδυνο οδήγηση στον δρόμο από ότι είναι μέσα σε μια πίστα. Γι' αυτό και φωνάζουμε όλοι που έχουμε κάνει αγώνες, που έχουμε γλιτώσει από τον δρόμο, γι' αυτό και φωνάζουμε μια πίστα, λίγο καλύτερες συνθήκες. Αν είχαμε μια σέρε στην Αθήνα, αλήθεια, πώς θα ήταν τα πράγματα? Πολύ. Πιστεύω πάρα πολύ διαφορετικά. Καταρχάς θα ερχόντουσαν και αυτοί, που θα μπαίνανε και αυτοί πιο εύκολα, που θα ήταν καλύτεροι, γιατί η κάθε γενιά έχει τους καλύτερους. Εμείς τους χάνουμε. Τους χάνουμε, ειλικρινά. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει η ανάγκη να φτιαχτεί μια πίστα Φόρμουλα 1 εντός λεκανοπεδίου Αττικής, τέλος πάντων στα σύνορά του. Η ανάγκη θα ήταν να υπήρχε μια πίστα κοντά στις Σέρες ή τέλος πάντων λίγο πιο μεγάλη, να μπορέσει να φιλοξενήσει και ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Super Sport 600 ή Superbike. Και να δώσει τη δυνατότητα πραγματικά να οδηγήσουμε μεγάλη ευχαρίστηση αναβάτες. Τα Μέγαρα είναι μια πίστα σίγουρα, σφιχτή, δυνατή, που σου κοντράρει τα χέρια και τους μυς, αλλά οι Σέρες έχουν τη χαρά της ταχύτητας. Της ταχύτητας και είναι πίστα. Είναι πίστα, έτσι. Αισθάνεσαι την ταχύτητα, ακριβώς, και τη μοτοσυκλέτα. Ακριβώς. Όμως το μεγαλύτερο
κατ' εμέ πρόβλημα είναι γιατί δεν έχει γίνει μια πίστα κοντά στην Αθήνα να σωθούν τόσα παιδιά που είναι τόσο πολύ γρήγορα και να μην είναι στους αγώνες και να είναι στους δρόμους, έτσι, και να χάνονται νέα παιδιά κάθε χρόνο, γιατί απλά δεν μπορούμε να κάνουμε έλεος πια μια πίστα να μπορούν να μπαίνουν πιο εύκολα ο κόσμος που του αρέσει μοτοσυκλέτα. Κώστα, θα μου επιτρέψει να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και να πω σε αυτό το σημείο ότι δυστυχώς οι περισσότεροι που χάνονται στο δρόμο δεν είναι άνθρωποι που εύκολα θα κοιτάζαν την πίστα ή απλά επειδή τους λείπει η πίστα δεν μπαίνουν. Ναι, ισχύει και αυτό, και μια πίστα ακόμα θα μείωνε τα ατυχήματα ακόμα περισσότερο, ειδικά τα θανατηφόρα και όχι μόνο. Αλλά track day γίνονται. Έστω με αυτή τη μικρή πίστα που έχουμε, αλλά πολύ κοντά από την άλλη, ας σκεφτούμε και πόσα έχουν μειωθεί. Δηλαδή, λέμε πόσα έχουν γίνει, για να σκεφτούμε αν δεν υπήρχε πόσα άλλα θα είχαν γίνει. Υπάρχουν αναβάτες και αυτό πρέπει να χτυπήσουμε, να επισημάνουμε, να κουνήσουμε τα κουδούνια που δεν ντύνονται με ασφάλεια, δεν κινούνται με ασφάλεια. Κινούνται εντελώς επικίνδυνα τόσο για αυτούς όσο και για τους υπόλοιπους αυτοκινητιστές ή μοτοσυκλετιστές στον δρόμο. Και ναι, πρέπει να το δούμε και αυτό. Δεν πρέπει να είμαστε σκληροπυρηνικοί σε βαθμό που να θηλωτυφλούμε. Και πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου και σε μοτοσυκλετιστές που κάνουν χαρακίρι πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ναι. Δεν υπάρχει η δικαιολογία ότι δεν έχω μία πίστα 4.000 χιλιόμετρων, 16 μέτρα φάρδος και 18 στο πιο φαρδί σημείο, άρα γι' αυτό πάω και σκοτώνω, ας πούμε, 350 χιλιόμετρα στην Αθήνα εδώ. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι θέμα παιδείας. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Όσο δεν έχουμε σχολεία, νοσοκομεία, πίστες δηλαδή, πίστες, δεν θα έχουμε και καλή νεολαία. Δεν φταίνε τα παιδιά που δεν ντύνονται, που δεν βάζουν το κράνος τους, που δεν. Φταίνε που κάποιος δεν τα καθοδηγεί εκεί από μικρά. Γίνεται σε μια χώρα όπως εμείς, με πολύ λίγο χειμώνα, με πολύ πολύ ανήσυχο πνεύμα όλων των παιδιών, να μην έχουμε πίστα να μαθαίνουν τα παιδιά ότι το κράνος τους το φοράνε, θα φοράνε το κράνος τους, τις μπότες τους, θα πάνε στην πίστα. Μα δεν υπάρχουν αυτά. Και τώρα για να κάνεις ένα track day, και έτσι όπως έχει γίνει, ας πούμε, τώρα τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια, πόσο είναι αυτή η κρίση, εν πάση περιπτώσει, για ρώτα ένα παιδί που δουλεύει όλη μέρα και έχει καταφέρει και έχει πάρει ένα μηχανάκι, τι να πρωτοπληρώσει για να μπει στην πίστα? Το ειστήριο της πίστας, τα λάστιχα, τις αναρτήσεις, να φτιάξει αναρτήσεις να είναι λίγο καλύτερο, μην του πέσει κάτω το μηχανάκι και διαλύσει το μηχανάκι. Πώς θα γίνει όλο αυτό? Λοιπόν, θα βγάλω μία είδηση στον αέρα και είναι live η εκπομπή, είναι η live και η είδηση. Δεν το έχω πει ποτέ, αλλά είναι πρώτη φορά τώρα που θα αναφερθώ σε αυτό το γεγονός που είναι σε εξέλιξη, τουλάχιστον σε χαρτιά, για άλλη μια φορά. Έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες για πίστα, όπως είναι η περίφημη ιστορία του Ερχομενού ή στη Χαλανδρίτσα. Τα θυμάσαι πολύ καλά. Μέχρι και κατάθεση από μάρμαρο ή τέλος πάντων τσιμεντόλιθο από κάποιο πολιτικό έγινε. Λοιπόν, ας ακούσετε όσοι δεν ξέρετε και το καινούριο τώρα. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που λέγεται Δίλπης. Βρίσκονται από όλα τα πολιτικά κόμματα μέσα σε αυτή την ομάδα κάποιοι. Έχει σχεδιαστεί η πίστα, η οποία είναι Φόρμουλα 1 προδιαγραφών και θα γίνει στην περιοχή, τουλάχιστον από ό,τι έχω ακούσει. Τώρα είναι πολύ γενικά αυτά που λέω και δεν θα σταθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες. Στην περιοχή του Περάματος. Στην περιοχή του Περάματος υπάρχουν τα σχέδια. Τα σχέδια υπάρχουν. Υπάρχουν οι συζητήσεις και με δημοσιογράφους, ή όχι με δημοσιογράφους, ίσως όχι, θα το ξέραμε όλοι. Υπάρχουν συζητήσεις, αλλά όχι και πολύ κλειστές, από αυτή την ομάδα που λέγεται Δίλπης, για να δημιουργηθεί μια πίστα προδιαγραφών Φόρμουλα 1, και αυτή είναι ουσιαστικά μια πληροφορία που έχω, ναι, και την έβγαλα, αλλά μέχρι εδώ. Κάτι μακάρι, περισσότερο δεν ξέρω. Μακάρι. Βέβαια, σε μια πίστα Φόρμουλα 1 δεν μπορεί να πάει να οδηγήσει εγώ και εσύ και ιδιωτικά. Έτσι. Πρέπει να είναι πολύ ακριβό. Δεν μπορεί να πει έτσι. Εγώ εύχομαι ολόψυχα να γίνει κάτι που να είναι προσιτό. Αυτό έχει σημασία. Να είναι προσιτό για όλα τα παιδιά. Έτσι, αυτό έχει σημασία. Και εν πάση περιπτώσει να κοιτάξουν όλοι ότι η νεολαία της αρέσει η οδήγηση, η ταχύτητα, όλα αυτά. Και με κάποιο τρόπο να βρουν, γιατί εγώ ήμουν νιός και γέρασα που λένε. Όχι ακόμα. Αυτό δεν το δέχομαι εγώ. Ότι ήσουν νιός. Νιός ήσουν, αλλά δεν γέρασες τουλάχιστον. Ορίμασες. Ίσως, αλλά ακούω για πίστα από πριν ξεκινήσω εγώ τους αγώνες, ας πούμε. Ναι, το ωραίο είναι ότι παράπονο των μεγάλων και τότε παλιών
που όλοι ακούγανε για πίστα και δεν έγινε ποτέ. Θυμάσαι όμως ότι η πίστα των Σερών την είδαμε αφού δεν είχαμε ακούσει τίποτα. Μόνο την είδαμε, δεν την ακούσαμε. Ναι, ναι. Σχεδόν κάτι τέτοιο έγινε και για τα Μέγαρα. Μήπως και αυτή η περίπτωση που το είπα εγώ για κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει να συμβαίνει, ελπίζω να έχει ξεκινήσει να συμβαίνει και να μην μείνει μόνο στα χαρτιά και να μην περιμένουν κάποιοι να φάνε κάπου, κάποιο ΕΣΠΑ, κάτι πολύ μεγάλο, να είναι κάτι που θα το δούμε απότομα και δεν θα το πιστεύουμε. Ας γίνει και έτσι. Τουλάχιστον θα, μπορεί να μην πεις μέσα να οδηγήσεις σε μια πίστα 6 χιλιόμετρων με φάρδος που είπαμε νωρίτερα, 16 και 20 και 30 μέτρα, αλλά θα δημιουργήσει κουλτούρα. Και αυτό μας λείπει στην Ελλάδα. Είναι η κουλτούρα. Δηλαδή να μάθουμε το σωστό, να το δούμε, να το αγκαλιάσουμε και να το κάνουμε μόδα το σωστό. Εντάξει, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι τα πάντα πιο προσιτά στα νέα παιδιά. Συμφωνώ, γιατί έτσι, το μέλλον είναι νέοι. Έτσι, οι Σέρες ας πούμε, δεν είναι πόσα χρόνια τώρα είναι οι Σέρες, δεν έχει βγάλει ένα πρωταθλητή από εκεί πέρα, από τη Θεσσαλονίκη, από τις Σέρες. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ναι, δεν πάνε. Τι να λέμε, δεν τώρα, μπορώ να το καταλάβω. Δίκιο, βέβαια. Το ίδιο πράγμα, αν το πάρουμε και το ξεκαλυπώσουμε από τις Σέρες και το βάλουμε, ας πούμε, στα Μέγαρα, εκεί που είναι δίπλα ή κοντά στην Αθήνα, κάτε με, θα γεμίσει η πίστα κόσμο να οδηγεί. Κώστα, το 70% της μοτοσυκλέτας πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι βρίσκεται στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτή είναι η αλήθεια. Το 50% του πληθυσμού βρίσκεται στην Αττική, στην Αθήνα, ναι, της Ελλάδας, αλλά δυστυχώς το 70% της μοτοσυκλέτας είναι στην Αθήνα. Ναι. Οπότε μένει το 30% και ίσως να μην είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό για να βγάλει και τον λεγόμενο πρωταθλητή. Εντάξει, νομίζω ότι είναι γιατί είχε βγάλει ένα πρωταθλητή, το Μακρύ. Ναι. Το ναι. Μακρύ, τον πέτυχα εγώ, τρέξαμε μαζί, τον πρόλαβα. Στα Supersport 400. Μπράβο, ναι. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ στο κομμάτι του dragster η Βόρεια Ελλάδα. Ναι, δεν είναι τόσο πολύ στην ταχύτητα. Ακόμα. Εύχομαι, δηλαδή να βγάλει κόσμο για να, γιατί έτσι μεγαλώνει και η ανταγωνιστικότητα, μεγαλώνουν οι συμμετοχές, θα μπορέσει ο κόσμος και οι διάφοροι πατρόνοι να προσεγγίσουν το άθλημα, να είναι πιο ξεκούραστο και για αυτούς που πληρώνουν. Έτσι, μπράβο, ναι. Κώστα, μείνανε πολύ λίγα λεπτά. Θα ήθελα να βλέπεις και το ρολόι που είναι πάνω από το κεφάλι μας. Ναι, ναι. Ένα πολύ γρήγορο σχολιασμό για το παρόν του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας, αν και απέχεις αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως σαν τρίτο μάτι απ' έξω, ουδέτερος, μπορείς να δώσεις μια καλύτερη εικόνα. Ναι. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα, επειδή υπάρχουν ανθρώποι που αγαπάνε την ταχύτητα, πιστεύω να πάει καλύτερα. Βλέπω, έχω ξεχωρίσει, όπως είπα και πριν, ορισμένα παιδιά που είναι γρήγορα. Είδα φέτος και την πορεία τους, ας πούμε, είδα του Σωτήρη τον Παιγνή που είχε και ένα ατύχημα, ο οποίος έχει κάτσει πάλι στο μηχανάκι, χρειάζεται και αυτός λίγο χρόνο ακόμα, έχει κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Ο Λευτέρης ο Πίπος είναι η πρώτη του χρονιά με το Yamaha, πιστεύω θα κάτσει, θα πάει καλύτερα. Ο Χάρης πολύ δυνατός, καλός αθλητής, γρήγορος πολύ. Ο Σάκης. Ο γεννημένος πρωταθλητής τέλος πάντων. Έτσι, σίγουρα θα κάνει αυτό που πρέπει. Έχω ας πούμε όλη την καλή διάθεση να σκέφτομαι θετικά. Το θέμα είναι μόνο στους αναβάτες όμως. Εντάξει, αναβάτες υπάρχουν, το ξέρουμε και νομίζω ότι υπάρχουν πολύ δυνατά πρόσωπα. Έτσι. Το θέμα οργανωτικά, τι γίνεται εδώ. Οργανωτικά δεν έχω πολλή άποψη τώρα, δεν είμαι τόσο μέσα στα πράγματα. Ναι, όντως πρέπει να είσαι μέσα στο παιχνίδι για να κρίνεις. Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι όλοι το αγαπάνε αυτό και κάνουν το καλύτερο. Δεν πιστεύω ότι κάποιος θέλει να κάνει κακό σε αυτό. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, δεν νομίζω. Ίσως θα πρέπει να αλλάξουν λίγο τα κουμάντα που λέμε. Ίσως θα πρέπει να αλλάξει το κουμάντο και η διαχείριση όλου αυτού. Και οι εταιρείες χρωστάνε πολλά στον κόσμο που στηρίζει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και κατ' εμέ θα πρέπει να δείξουν δυναμικό παρόν. Δυναμικό παρόν. Και υποστήριξη τώρα που το έχουν ανάγκη πραγματικά οι αγώνες. Και στους αναβάτες. Και οι μοτοσυκλετιστές μέσα από τον οργανωμένο μοτοσυκλετισμό της Λέσχης αλλά και ιδιωτικά. Ακριβώς. Πρέπει να κινητοποιηθούμε και να βρεθούμε στους αγώνες και όχι να τους παρουσιάζουμε αλλά να τους προβάλλουμε. Έτσι, η παρουσίαση είναι εκ των υστέρων. Είναι λάθος να δείχνουμε έναν αγώνα τη στιγμή που έχει γίνει. Τα MotoGP μας έχουν δώσει πολύ special εικόνες για να μπορέσει να μας τραβήξει ένας αγώνας όταν τον δούμε. Χρειάζεται διαφήμιση για να πάει ο άλλος στον αγώνα. Έτσι, ειδικά αυτοί οι αγώνες που είναι στα Μέγαρα. Έτσι, για να πάει ο αγώνας, ο
άλλος να δώσει το 10 ευρώ να υποστηρίξει και να απολαύσει. Είναι ένα πανηγύρι τέλος πάντων εκεί. Βέβαια, γιατί αν δεν έρθει ο φιλάθλος κόσμος, που για μένα είναι το πρώτο, το μέγιστο, αυτός ο κόσμος στηρίζει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οι φιλάθλοι που έρχονται να δούνε. Μετά είναι οι άλλοι. Κώστα Πολίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Κοίτα το ρολόι, πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος. Μεγαλώσαμε μια ώρα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμασταν. Ναι, ναι, ναι. Γενικά μεγαλώνουμε, οριμάζουμε, ο χρόνος περνάει. Ευχόμαστε ένα δυναμικό, δημιουργικό 2017 με καθόλου ατυχήματα, με πολλή μοτοσυκλέτα. Έτσι. Με την παρουσία όλων των μοτοσυκλετιστών δίπλα στους αγωνιζόμενους και τους μοτοσυκλετιστές να πάρουν τα βουνά και τα κοντέρ τους να γεμίσουν χιλιόμετρα και έχει σκουριές οι μοτοσυκλέτες. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ τον Κώστα τον Πολίτη που ήταν εδώ πέρα. Θα ξαναείσαι, Κώστα. Αυτό ήταν το intro. Δεν μου τη γλιτώνεις. Με την επόμενη παρουσία σου που θα έχεις έρθει στην Ελλάδα, θα είσαι και στην εκπομπή, στο υπόσχομαι και το θέλω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά να έχετε. Ήταν η τελευταία εκπομπή του χρόνου του 2016. Του χρόνου, όχι όμως σε 365 μέρες, αλλά σε μία εβδομάδα από σήμερα. Ελπίζουμε να έχουμε το Θεοφάνη το Μίχα μαζί μας, ένα ναυάτι νέο εισερχόμενο στον κόσμο. Και αυτό πολύ γρήγορο παιδί. Ναι. Πολύ γρήγορο παιδί. Ελπίζουμε να είναι μαζί μας, να συζητήσουμε, να περάσουμε όμορφα. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε στον δρόμο, να φοράτε πάντα το μοτοσυκλετιστικό σας εξοπλισμό, να σέβεστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Γιάννη Σημακόπουλος στον ήχο και την κονσόλα.